πρωτοβουλία, εξαιρετική πρωτοβουλία του Συλλόγου Αδιορίστων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής του νομού μας και εννοείται η ΔΚΕΠΑΚ ως μια επιχείρηση η οποία μέσα στο ασχολείται με το, εκτός από τον πολιτισμό και με τον αθλητισμό, να στηρίζει αυτή την προσπάθεια και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για τον λόγο ότι πλέον όλο αυτό που έχει μπει μέσα στη ζωή μας και το λέμε καθημερινά, πρέπει να αρχίσουμε τις επικοινωνίες με τις γειτονικές μας χώρες, μια και ανοίξαν τα σύνορά μας. Έτσι λοιπόν οι Βούλγαροι σήμερα βρίσκονται στην Κομωτινή. Το είχαμε κάνει αυτό πριν μερικούς μήνες, το Μάιο είχε πάει ο Σύλλογος Αδιορίστων. Σήμερα έχουμε τα παιδιά και τους παράγοντες, τους αθλητικούς από το τένις, από την αντισφαίριση, από το Κίρτζελ της Βουλγαρίας. Βρισκόμαστε εδώ στη Μεταλλουργική για τον λόγο ότι ο καιρός δεν μας βοήθησε και πολύ και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, όπως είδατε ήρθε η αποστολή. Έχει αρκετά παιδιά, όπως και εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο, το ΔΕΦΑ που μας παραχώρησε και την αίθουσα της Μεταλλουργικής.